Καλημέρα στην Αθηνά Τρανούλη, η οποία χθες έκανε μια εκδήλωσάρα στο Θυσίων Βιού. Αθηνά. Κωνσταντίνε μου, και ήσουν εκεί και μας θύμισες και είμαστε πολύ πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Δύο μέτρα κούκλα πρέπει να σας πω, Αθηνά Τρανούλη. Εκδηλωσάρα δεν ήταν γιατί λόγω COVID ήταν περιορισμένα, πολύ περιορισμένα τα άτομα και πολύ αγαπημένοι μας δεν μπορούσαμε να τους καλέσουμε να είναι εκεί. Εσύ όμως ήσουν δίπλα μας και με δυνατή φωνή μας στήριξες και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μα έκανες κάτι πολύ σημαντικό και τι είναι αυτό το σημαντικό? Η Αθηνά πήρε την ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα και την μετέτρεψε σε ένα φοβερό κόμικ. Πού? Τι θέλει να κάνει η Αθηνά μου και τι κάνει? Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα κίνημα πολιτιστικό όπως γνωρίζεις, το Athena Technic Home, το οποίο σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τη μεγάλη κλοπή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και φυσικά αναφέρομαι στα γλυπτά του Παρθενώνα. Mm-hmm. Σκέψη λοιπόν, ένα λιθαράκι το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι να γίνει ένα κόμικ όπου πρώτη φορά παρουσιάστηκε εχθές, που αναφέρει αυτή την ιστορία με πολλή φαντασία, με ιστορικά στοιχεία, έτσι ώστε να μάθει μια γενιά και όλα τα παιδιά, οι νέοι Έλληνες, οι οποίοι τώρα μεγαλώνουν, τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Διότι εδώ που τα λέμε, αγαπητή σχεδιάστρια μόδας, διότι αυτό είναι κατά βάση η Αθηνά Τρανούλη, έχει τρεις δεκαετίες σχεδόν εμπειρία. Δηλαδή από 10 χρονών κορίτσι ήταν εκεί πέρα στα σχεδιαστήρια. Εάν οι Έλληνες δεν εμπεδώσουν διαγενειακά, αυτή τη λέξη έψαχνα, αυτό το επίρρημα. Ωραία, την ανάγκη να μην σταματήσει η πίεση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν θα έχουμε ελπίδες πραγματικά κάποτε να ευοδοθεί αυτό. Εάν όμως μέσα από τέτοια εγχειρήματα που απευθύνονται στα παιδιά, που δημιουργούν κουλτούρα, δημιουργούν αντίληψη, συνεχίσει αυτό να εμφορεί την ελληνική κοινωνία συνολικά και δυνατά, τότε πιστεύω ότι μια μέρα θα τα καταφέρουμε. Και εγώ το πιστεύω ότι μια μέρα θα τα καταφέρουμε. Αυτό που ήταν το φοβερό είναι ότι το κίνημά μας είναι από το 17. Το φοβερό ήταν ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν ήξερε καν τι συζητάγαμε. Μετά τη Μελίνα Μερκούρη που έγινε τόσο δυνατή διαμαρτυρία, τόσο έντονη, και φυσικά και γίνονται και κινήσεις σοβαρές από σοβαρούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να γίνονται δυνατά πράγματα. Εγώ έτσι νομίζω, πρέπει να ακουστούμε δυνατά. Όχι μεμονωμένα, ενωμένοι, όλοι μαζί. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στους Έλληνες στο εξωτερικό, στην Ομογένεια, με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και σκοπός μας είναι τα παιδιά όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου να μάθουν την ιστορία της αρπαγής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αθηνά, πού το βρίσκουμε, πώς λέγεται το βιβλίο ξανά? Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Παππού, θα μου πεις μια ιστορία». Διατίθεται δωρεάν, χθες ήταν η παρουσίαση. Mm-hmm. Και σκοπός μας είναι στην πορεία να διανεμηθεί σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να έχουν επαφή μαζί του τα παιδιά. Λοιπόν, σε σχολεία παιδιά πρέπει να πάμε. Σε σχολεία πρέπει βέβαια να πάμε. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν, Αθηνά, χάρηκα πολύ που σε είδα χθες, χάρηκα πολύ που είδα τον κύριο Περιφερειάρχη, χάρηκα πολύ που είδα τον αγαπημένο μου φίλο τον Χάρη Ρώμα, και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκδήλωση στο Θυσίων Βιού. Σε παρακαλώ μέσα σε αυτές τις μέρες εσύ και εγώ να πιούμε έναν καφέ, να δούμε πώς αυτό το βιβλίο θα φτάσει στα σχολεία μας. Κάθε καλό, Αθηνά Τρανούλη, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Πάντα επιτυχίες, πάντα πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.